Κύριε Καλογιάρχη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη ως πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ και πρώην δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος. Επανέρχεστε στον χώρο της αυτοδιοίκησης και το εύλογο πρώτο ερώτημα είναι γιατί αποφασίσετε να είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ηρακλείου με την παράταξη των συνδυασμών του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού. Καταρχήν, κύριε Βαρδάκη, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συζητήσουμε μαζί όλα τα θέματα της επικαιρότητας και παράλληλα να πω ότι ελπίζω και εύχομαι στο ξεκίνημα και στην πορεία αυτού του προεκλογικού αγώνα να πριτανεύσει στην πόλη και στο Δήμο μας μια ήπια αντιπαράθεση με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και μέσα από αυτή τη διαδικασία του διαλόγου και της αντιπαράθεσης να αναδειχτούν λύσεις για το αύριο και πιστεύω ότι αυτό περιμένουν οι πολίτες. Τώρα, απαντώντας την ερώτησή σας, ανταποκρίθηκα θετικά στην πρόσκληση του Αλέξη Καλοκαιρινού να συμμετέχω ως υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξή του δικαίωμα στην πόλη, γιατί πιστεύω ότι καταρχήν πρόκειται μια πολυσυλλεκτική κινηματική παράταξη όπου συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν προσφέρει στην πόλη από διάφορες θέσεις, αλλά παράλληλα και νέοι άνθρωποι που για πρώτη φορά μπαίνουν στις διαδικασίες. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτή την πολυσυλλεκτική κινηματική παράταξη, μέσα από ανοιχτές διαδικασίες που έχει καθιερώσει ο επικεφαλής μας, με διάλογο, σύνθεση, θα διαμορφώσουμε τις προτεραιότητες και τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα και για το μέλλον της πόλης μας. Ένα μέλλον που πιστεύω ότι είναι δεμένο με κοινές πρωτοβουλίες αναπτυξιακές που πρέπει να πάρει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο Δήμο στη χώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος Δήμος με ένα μεγάλο αυξανόμενο πληθυσμό που προσεγγίζει τις 200.000. Και υπό την έννοια αυτή ο Δήμος Ηρακλείου καθορίζει εμπολής και το αναπτυξιακό μοντέλο και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να λειτουργηθούν και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου αλλά και στο επίπεδο της Κρήτης. Συμμετέχω λοιπόν σε αυτή την πρωτοβουλία και την προσπάθεια, πιστεύοντας ότι η πόλη μας, ο Δήμος μας πρέπει να αναδειχτεί με κοινές, όπως είπα και πριν, πρωτοβουλίες αναπτυξιακές και στη συνεργασία με όλους τους Δήμους και σαφώς και με την περιφέρεια. Θεωρώ ότι μπορώ να συνεισφέρω με τις μικρές μου δυνάμεις, μια και μέχρι τώρα με την εμπειρία μου και τη γνώση μου, είτε σαν πρόεδρος στο φορέα που είμαι τώρα στον ΕΔΑΚ, είτε σαν δήμαρχος στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, αλλά και αντιδήμαρχος παλιά και πρόεδρος και αντιπρόεδρος της αναπτυξιακής. Νομίζω ότι έχω αποκτήσει την εμπειρία και τη γνώση να συμβάλλω και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη διαμόρφωση αυτών των προτεραιοτήτων που είπαμε, αλλά και στην επίλυση των ζητημάτων και την ανάδειξη επιτέλους της πόλης του Ηρακλείου και του Δήμου του Ηρακλείου σε ένα Δήμο πρότυπο με ό,τι σημαίνει αυτό. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, δύσκολο εγχείρημα το να κάθεσαι στο τιμόνι της σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι το Ηράκλειο, Δήμος Ηρακλείου, μια πόλη με πυκνή δόμηση και σε πληθυσμιακό επίπεδο. Αναρωτιέμαι πόσο ο Δημότης, πόσο ο κάτοικος, ο Ηρακλειώτης ανταποκρίνεται στο έργο της αυτοδιοίκησης. Καταρχήν να πούμε ότι τα προβλήματα είναι πολύ σύνθετα. Έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν και με μεγάλα άλλα ζητήματα όπως είναι χωροταξικό, όπως είναι υποδομές, όπως είναι έργα, όπως είναι κοινωνική πολιτική κτλ. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να συνδέονται και στην άμεση επίλυσή τους αλλά και στη μακροπρόθεσμα. Είναι αυτονόητο ότι η αυτοδιοίκηση, αν θέλει να πετύχει, πρέπει να έχει ένα διπλό χαρακτηριστικό. Από τη μια να προγραμματίζει, να σχεδιάζει και από την άλλη να διεκδικεί. Από το κεντρικό κράτος και από τους φορείς που μπορούν να στηρίξουν χρηματοδοτικά τις διάφορες προτάσεις. Είτε αυτή λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται κεντρικό κράτος, είτε λέγεται περιφέρεια. Στα πλαίσια αυτά, για να έχει ισχύ διεκδίκηση αλλά και η διαμόρφωση της πρότασης, θα πρέπει να έχεις συμμέτοχο τον πολίτη μέσα από διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να προσδιοριστούν και να καθοριστούν. Ναι, να είναι ενεργός, λέτε αυτό, ναι. Ακούστε, αυτή τη στιγμή και με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στα πλαίσια και με άλλο την κυβερνησιμότητα των Δήμων,
θα πρέπει να πούμε ότι έχει εγκατασταθεί επί της ουσίας στους Δήμους ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα. Αυτό πρέπει άμεσα να αλλάξει και σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε φιλοσοφία και σε αντίληψη. Θεωρώ ότι συνδυασμός δικαίωμα στην πόλη έχει ένα δήμαρχο ο οποίος μπορεί να συνθέτει, μπορεί να αποκεντρώνει και μπορεί να ενεργοποιεί δυνάμεις ό,τι αυτές έχουν να κάνουν είτε με την κοινωνία των πολιτών είτε με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή δεν μπορεί, κύριε Βαρδάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να μην είναι το κυρίαρχο, το κομβικό όργανο, όπου εκεί θα εκφράζονται όλες οι παρατάξεις, θα προσπαθούμε να συζητάμε και να διαμορφώνουμε τις όποιες προτεραιότητες μας. Δεν μπορεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να μην είναι το όργανο που θα έχει εικόνα συνολικά και θα αποφασίζει σε οικονομικά ζητήματα με αποκεντρωμένες αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να μην ενεργοποιηθούν οι επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην υπάρχει σε κάθε μεγάλο ζήτημα της πόλης μια αντίστοιχη επιτροπή η οποία θα διαβούλευεται, θα κουβεντιάζει, θα συζητάει με τους πολίτες, τις γειτονίες και στα χωριά της πόλης και παράλληλα αυτές οι προτάσεις θα έρχονται για συζήτηση και επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η συμμετοχική δημοκρατία μέσα στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης είναι αυτονόητη. Η συμμετοχή του πολίτη είναι αυτονόητη. Χωρίς αυτό αδυνατίζει ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Άρα η επόμενη ερώτηση μου ήδη μου την δημιουργήσατε με αυτά που μου είπατε. Ποιες πιστεύετε πως πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της επόμενης μέρας για το Ηράκλειο, για τον Δήμο Ηρακλείου? Να πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη, βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης και της συζήτησης, ένα πλήρης πρόγραμμα από πλευράς παράταξής μας, όπου οι βασικές κατευθύνσεις και οι βασικοί τους άξονες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και ήδη γνωρίζω ότι δεκάδες πολίτες έχουν συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης για να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο θέσεων αρχών και προτάσεων σαν μπούσουλα, όπου θα καταδεθεί και στους πολίτες προς έγκριση, αλλά θα είναι και το πλαίσιο που θα ακολουθήσουμε την επόμενη μέρα. Κύριε Βαρδάκη, είναι αυτονόητο ότι όλοι που διεκδικούμε την ψήφο θα πρέπει να έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όμως παράλληλα, θα πρέπει αυτές οι δεσμεύσεις να είναι ρεαλιστικές, να είναι απλές και να απαντούν στα καθημερινά ζητήματα των πολιτών. Είπα προλίγου ότι ένα μεγάλο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Με άμεσα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Ενώ παράλληλα όλα αυτά τα άμεσα ζητήματα πρέπει να συνδεθούν με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που να απαντάει στα μεγάλα και στα μικρά ζητήματα της πόλης. Παράδειγμα, έχουμε το θέμα του νερού στο Ηράκλειο. Δεκαετίες ταλανιζόμαστε. Πρέπει να δώσουμε μια λύση άμεση ώστε να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο νερό ο πολίτης. Αυτό παράλληλα πρέπει να είναι στόχος να το λύσουμε στην καθημερινότητα, αλλά θα λυθεί αν υπάρχει και ένα αντίστοιχο σχέδιο στην ενιαία διαχείριση του νερού. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή κράτη, χώρες ή άλλες περιοχές όπως η Κύπρος παραδείγματος χάρη να έχουν με συνδυασμένους κύκλους φαγμάτων, αφαλάτωσης και άλλων δράσεων λύσει το πρόβλημα της ίδρυσης και η Κρήτη να μην το έχει λύσει. Καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι από τη μια η καθημερινότητα που πρέπει να λυθεί, στη βάση όμως ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα ξεκινήσει άμεσα. Άλλα ζητήματα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δικό μου τομέα που είναι το περιβάλλον, για να και η αποκομιδή των σκουπιδιών κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν δεν δημιουργήσεις τις υποδομές ώστε να μπορεί να διαχειριστείς τα απόβλητα ή τη διαχείριση των στερεών είτε των λοιπόν. Δεν θα πετύχεις στόχους ή θα έχεις μια πόλη καθαρή. Αν έχεις όμως σήμερα ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, αν έχεις ένα εργοστάσιο σύγχρονο διαλογής, θα έχεις και καλύτερη και αξιοποίηση και στην ανακύκλωση, αλλά και η διαχείριση και η αποκομιδή των σκουπιδιών θα είναι πολύ διαφορετική και άμεση. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω με αυτά τα δύο παραδείγματα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε στόχο να αντιμετωπίσουμε άμεσα την καθημερινότητα, στα πλαίσια όμως ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμού που ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα θα λύνονται. Θεωρώ επίσης κάποια βασικά ζητήματα άμεσα για την πόλη του Ηρακλείου. Ένα είναι το πολεοδομικό χώρο ταξικό. Με αυτό σημαίνει αυτό. Σχεδία πόλης, χώροι πρασίνου, ελεύθεροι χώροι, προσβασιμότητα. Το Ηράκλειο πρέπει να γίνει μια φιλική πόλη στην προσβασιμότητα όχι μόνο στα αμαία, αλλά και στην
μητέρα που κατεβαίνει με το καροτσάκι στον παππού που θέλει να πάει μια βόρτα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό πρέπει να είναι στην άμεση προτεραιότητά μας. Η κοινωνική πολιτική, η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων όπου αντιμετωπίζεται και βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή πρέπει να σταθεί δίπλα τους. Έχουμε ένα δήμαρχο, η πρότασή μας για δήμαρχο, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει δείγματα γραφής στη λειτουργία της κοινωνικής πολιτικής στην πόλη μας και όχι μόνο. Και υπό την έννοια αυτή, για να ολοκληρώσω με την απάντησή μου σε σχέση με το ερώτημά σας, είναι ζητήματα καθημερινότητας που πρέπει να τα προσδιορίσουμε. Ήδη έβαλα κάποια και από εκεί και πέρα δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για να απαντήσουμε στη λύση αυτών των ζητημάτων στο μέλλον. Περιγράφεται την καθημερινότητα. Εκεί πονάει η καθημερινότητα του Ηρακλειώτη, σε αυτούς τους τομείς, σε αυτά τα προβλήματα. Οι πόροι υπάρχουν για την αντιμετώπιση και πώς αυτοί θα διασφαλιστούν, εκτιμάτε? Λοιπόν, ακούστε καταρχήν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη και διαμορφώνει την πρόταση για το ΕΣΠΑ 2024-2027. Ένα μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ένα άλλο μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι η αξιοποίηση των εθνικών πόρων και τρίτο σε περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να ετοιμάσουμε, να συγκροτήσουμε και να αξιοποιήσουμε, αν υπάρχουν, δεν έχω εικόνα, μελέτες και δράσεις, ώστε να μπορούμε σε αυτά τα τρία επίπεδα να αξιοποιήσουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Όμως, θέλω να τονίσω εδώ, ότι όταν είσαι συγκροτημένος, τεκμηριωμένος, με προτάσεις, με θέσεις και με μελέτες, μπορείς να διεκδικείς, αλλά πάντα θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι τίποτα δεν χαρίζεται και όλα κατακτιόνται μέσα από μια καθημερινή μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, σε αυτόν τον πόλεμο της διασφάλισης όλων των χρηματοδοτήσεων την επόμενη μέρα, πρέπει να έχεις μαζί σου τους πολίτες. Πρέπει να έχεις μαζί σου τους δημότες. Στο χωριό μου, κύριε Βαρδάκη, λένε αν δεν κλάψει το κοπέλι, δεν του δίνω μεγάλα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τονίσουμε και να αναδείξουμε το διεκδικητικό χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια όμως ενός συγκεκριμένου και τεκμηριωμένου σχεδιασμού. Με την πολύτιμη εμπειρία που έχετε αποκομίσει και το έργο που έχει παράξει ο ΕΣΔΑΚ, είστε πρόεδρος τα τελευταία χρόνια εκεί, έχετε όντως διεκδικήσει πολύτιμους ευρωπαϊκούς πόρους για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων. Έχει γίνει σημαντικό έργο. Το Ηράκλειο συνεχίζει όμως να πάσχει τι στην καθημερινότητα όσον αφορά στην καθαριότητα και στη διαχείριση των απορριμμάτων. Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα? Καταρχήν υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασμός ότι κάνουμε στο επίπεδο της Κρήτης στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη. Είναι αυτή τη στιγμή δημοπρατημένο και βρίσκεται στη φάση της έκδοσης οικοδομικής άδειας και της κατασκευής στο εργοστάσιο της μηχανικής διαλογής στο Ηράκλειο, όπου πλέον θα μειώσει τα απορρίμματα, γιατί αυτός είναι ο στόχος που θα πηγαίνουν στις χωματερίες το 60%, δηλαδή αν θάβουμε σήμερα τα 100% με τη λειτουργία του εργοστασίου θα πηγαίνει το 40% στην ταφή. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μελέτη για αναβάθμιση του ΚΔΑΗ, του Κέντρου Διαλογής και Ανακύκλωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρχουν παράλληλες δράσεις με την ενίσχυση και των υποδομών και του στελεχειακού δυναμικού στην υπηρεσία καθαριότητας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα. Θεωρώ και κυρίαρχο στοιχείο είναι η συμμετοχή και η συνέργεια των πολιτών σε σχέση με αυτό. Ένας ενημερωμένος πολίτης είναι ένας πολίτης που συνεισφέρει σε όλα αυτά. Ο στόχος του Δήμου το επόμενο διάστημα, έχουν ξεκινήσει ήδη τέτοιες δράσεις, γιατί θέλω να είμαι απόλυτος και να ειλικρινής απέναντί σας, έχουν ξεκινήσει τέτοιες δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία, στους πολίτες, στις γειτονιές, ώστε να κάνουμε συμμέτοχους τους πολίτες στο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η καθαριότητα, όλα τα ζητήματα πρέπει να έχει συμμέτοχους τους πολίτες. Για να πω κάτι για την λειτουργία μου στον ΕΣΔΑΚ και την πρόθεση των μεγάλων αυτών έργων στο επίπεδο του περιφερειακού σχεδιασμού, στο επίπεδο της Κρήτης. Αυτό το πετύχαμε, γιατί είχαμε μια ομόνοια, μια σύμπνοια όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης, μια συνεργασία
και με τη Δευσά στα Χανιά, αλλά και με όλους τους άλλους Δήμους μέλη μας, με ομόφωνες αποφάσεις, με την ίδια εκδίκηση, σε συνεργασία με την περιφέρεια, καταφέραμε σήμερα να έχουμε υλοποιήσει σχεδόν το σύνολο του περιφερειακού σχεδιασμού που είχαμε σχεδιάσει το 2016. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι μόνο με συνεργασίες, μόνο με κοινές προσπάθειες και κοινή βούληση καταφέρνουμε πράγματα. Η Κρήτη είναι μία, το νησί μας είναι ενιαίο. Θα πρέπει στο επίπεδο και των Δήμων να υπάρξουν οι παράλληλες και οι ενιαίες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, ώστε να πετύχουμε πράγματα και για το Δήμο μας, αλλά και για όλους τους Δήμους της Κρήτης. Τελευταίο ερώτημα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Τελευταίο ερώτημα λοιπόν. Αναπόφευκτα την τελευταία δεκαετία μιλάμε λόγω της κλιματικής αλλαγής και της επιπτώσης της, όχι μόνο στο μουσικό χώρο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για πράσινες πόλεις. Ο πόθος πολλών δημάρχων είναι να μεταβάλουν τις πόλεις σε πράσινες πόλεις σε όφελος των δημοτών τους. Η αυτοδιοίκηση στον πρώτο και δεύτερο βαθμό ουσιαστικά μπορεί να έχει ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. Χειροπιαστά εννοώ, όχι θεωρητικά. Να απαντήσω σε αυτό. Οι πράσινες πόλεις είναι μια κατεύθυνση, είναι ένα στόχος. Ένα στόχος ο οποίος πρέπει να είναι καθημερινός και στα πλαίσια αυτά να σχεδιάζουμε και να είναι η καθημερινότητα αλλά και οι στόχοι μας σε πολλά επίπεδα. Πράσινη πόλη είναι μια πόλη που έχει ελεύθερους χώρους, που έχει πολύ πράσινο. Πράσινη πόλη είναι μια πόλη που έχει λύσει το πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Πράσινη πόλη είναι αυτή που έχει πολλά ρεύματα ανακύκλωσης, που έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τους αριθμούς και τα ποσοστά ανακύκλωσης. Πράσινη πόλη είναι αυτή που είναι προσβάσιμη και φιλική στο περιβάλλον. Και τέλος, πράσινη πόλη είναι μια πόλη η οποία θα διασφαλίζει και την ασφάλεια και την καθημερινότητα αλλά και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Βασικές προτεραιότητες μέχρι τώρα και της παράταξης που συμμετέχω, αλλά πιστεύω και όλων εμάς και των πολιτών, όμως μια πράσινη πόλη μπορεί να χαρακτηριστεί πράσινη αν ενεργοποιεί τους πολίτες και συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί ξαναλέω και πάλι και με βάση την εμπειρία που έχω, ότι αν δεν έχεις πολίτες που να συμμετέχουν στο γίγνεσθε και στα δρόμενα της πόλης, τότε λίγα πράγματα μπορεί να κάνεις, λίγα πράγματα μπορεί να σχεδιάσεις και πολύ λιγότερα να διεκδικήσεις. Ο στόχος πρέπει να είναι μόνιμος, αποκέντρωση, όχι όμως για την αποκέντρωση, ουσιαστικές αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια, στα διαμερίσματα, ουσιαστικές αρμοδιότητες μέσα από διάλογο και συζήτηση με τους πολίτες, δέσμευση της επόμενης μέρας ότι τίποτα δεν θα γίνεται για τους πολίτες και για τους δημότες χωρίς αυτούς. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι τυχερός, γιατί είχαμε αμιγώς μία αυτοδιοικητική συζήτηση, έγινε μία αυτοδιοικητική κουβέντα. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Καλογεράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, και είπα την αρχή ότι ελπίζω να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος προς όφελος της πόλης. Όπως επίσης πρέπει να πω τελειώνοντας ότι κάποια στιγμή στη χώρα, αφού περάσαμε διάφορες φάσεις σε σχέση με την αυτοδιοίκηση, μην ξεχνάτε τι ήταν αυτοδιοίκηση στη δεκαετία του 80, τι είναι η αυτοδιοίκηση σήμερα, τι πισωγυρίσματα είχαμε με τα νομοσχέδια του κ. Θεοδωρικάκου και τις συγκεντρωτικές αρμοδιότητες που μεταφερθήκανε στο Δήμαρχο και σε διάφορα όργανα του. Σήμερα πρέπει να απαντήσουμε πια στο τι αυτοδιοίκηση θέλουμε στη χώρα. Και ελπίζω και εύχομαι και μέσα στα πλαίσια αυτής της προεκλογικής περίοδου, αλλά και αμέσως μετά, τα συλλογικά μας όργανα και η υπεύθυνη κυβέρνηση θα πρέπει να μπουν σε μια κουβέντα για να αποφασίσουμε τι αυτοδιοίκηση θέλουμε, ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι πόροι της αυτοδιοίκησης, γιατί πολλά έχουμε πει σήμερα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολλές αρμοδιότητες, αλλά οικονομικούς πόρους ελάχιστα. Και υπό την έννοια αυτή, το μήνυμα το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε θα πρέπει να κουβεντιαστεί και να αποφασιστεί την επόμενη μέρα. Γιατί πολλά από αυτά που είπαμε μπορούν να γίνουν, πολλά όμως δεν μπορούν, αν δεν αποφασίσουμε ότι θέλουμε μια αυτοδιοίκηση με ουσιαστικές αρμοδιότητες και οικονομικούς φόρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.